οι γονείς είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι άλλοι άνθρωποι αυτοί. Είναι αλάνθαστοι, είναι καταπληκτικοί. Όταν παντρευτήκανε και γενικά κάναν δεσμό, ήταν πάρα πολύ ψαγμένοι μέσα τους. Ξέραν τι θέλανε από τη ζωή. Γενικά αυτογνωσία, ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία, ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει. Τα είχαν δει τον εαυτό τους. Οπότε βρήκανε και έναν άνθρωπο απέναντι και είπανε: πολύ ωραία ευκαιρία λοιπόν τώρα να κάνουμε και ένα παιδί. Όχι για κανέναν λόγο, απλά σαν αγάπη, ούτε και γι' αυτό δεν κάνει κανένα παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και έχουμε πάρει και όλα την γνώση για να το μεγαλώσουμε σωστά και να μην το καταπιέσουμε και να είμαστε πάντα άψογοι και να υπάρχει, όπως υπάρχει παντού άλλωστε, η λεγόμενη ανιδιοτελής αγάπη. Ό,τι και να κάνει το παιδί, εμείς θα το αγαπάμε. Δεν θα το σπρώξουμε, δεν. Δεν έχουμε αποθυμένα, δεν έχουμε τίποτα. Τι είναι γονείς? Μας έχετε ακούσει να μιλάμε διτά για αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα που σας έχουμε πει είναι ότι αποδομήστε τη λέξη γονέας. Πολλοί γύρουν στάσεις που είναι οι γονείς βέβαια. Και τι λες Δημήτρη και... Εγώ λέω κάτι. Πάλι κάτι ούτε αγαπάτε. Πρέπει να αποδομήσει κανείς όλη αυτή την παλαφάρα του νου. Γιατί όσο διωγγώνουμε την παλαφάρα του νου, δημιουργούμε τεράστια δράματα. Δεν λέω. Σίγουρα, αν κάποιος σας προδώσει ή με προδώσει, σύντροφος, φίλος, που ούτε αυτό δεν υπάρχει, αλλά λέμε τώρα, είναι ένα σοκ. Σε αυτό δεν αντιλέγω καθόλου. Γενικά, οτιδήποτε δεν είναι αρεστό ή έχω φτιάξει μια ιστορία ή η γυναίκα μου με πρόδωσε και πήγε με άλλον άντρα ή το ανάποδο, οτιδήποτε. Θέλει λίγο να κατευνάσει το συνέστημα, γιατί το συνέστημα τι είναι? Ιστορίες που προσθέτει κι άλλο ο νους, κι άλλο πόνο, κι άλλο κάρβουνο. Αυτό κάνει ο νους. Έχει ήδη φτιάξει μια ιστορία ότι οι γονείς είναι αλάνθαστοι και δεν μπορούν να προδώσουν, δεν θα κάνουν τα χείριστα. Λες και δεν διαβάζουμε το ότι ξύλο, ξοδραμούς, βιασμούς, τα πάντα. Δηλαδή τι, άνθρωποι που φέρονται άσχημα σε άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι βασικά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας, ξέρετε. Βιοπραγούμε μεταξύ μας. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα βοηθήσει πάρα πολύ τη σκέψη, γιατί μάλλον το έχω πλατιάσει πάρα πολύ, είναι να αποδομήσετε τελείως τη λέξη γονέας. Μαμά, παμπά. Ειδικά όταν έχετε φτάσει μια ηλικία, σας συνιστώ, ξέρω ότι θα τσιτώσουν μερικοί, σταματήστε να τους φωνάζετε. Μπαμπά και μαμά. Δεν είναι πλέον μπαμπά και μαμά. Μπαμπά και μαμά είναι μια λέξη όταν ήμουν παιδί και είμαι απροστάτευτο. Και ό,τι και να μου λένε οι μεγάλοι, εγώ λέω ναι. Δεν έχω την ικανότητα ούτε να πω τη δικιά μου γνώμη, ούτε να αντισταθώ αν κάτι που κάνουν οι γονείς. Είμαι τόσο δούλη και αυτή είναι ο μπαμπάς μαμά. Έτσι. Με θρέφουνε, είτε πλέον με σκόνη γάλα, γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Γενικά, και είναι ο μπαμπάς μαμά. Κάποια στιγμή ο μπαμπάς μαμά, ξέρετε, πρέπει να κοπεί ο λόρος. Ο συναισθηματικός λόρος, ο νοητικός λόρος. Όπως ακριβώς κόπηκε ο σωματικός λόρος. Για να συνεχίσει το παιδί να περπατάει. Πρέπει να το κόψει τον λόρο. Δεν άλλωστε είναι μια ζωή προσκολλημένο στη μάνα. Κόβεται ο λόρο. Και αρχίζει και περπατάει. Οδεύει προς την εξαρτησία του. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ επώδυνο πράγμα να σε προδώσει κάποιο. Που πάλι είναι μια ιστορία του νου, επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να τη μειώσω και θέλω να προσβάλλω κανέναν που αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα όταν η ίδια του η μητέρα, η ίδια του ο πατέρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει, να του έχει κάνει. Ξεχνάμε όμως ότι είναι πίσω από αυτό και δεν το δικαιολογώ. Πιο πολύ αναφέρομαι με αφορμή την ερώτηση της Ιρός ή της Ιρούς, αν το λέω καλά, το πώς μπορεί σιγά σιγά να αρχίζω να μαζεύω τα κομμάτια μου. Ούτε μιλάω για συγχώρηση και όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ μακρινά πράγματα που είναι και δεσμευμένα κιόλα. Δεν έχει σημασία από μια ηλικία και έπειτα η ταμπέλα. Δεν λέει τίποτα η λέξη πατέρας, μάνα, αδερφός, σύζυγος, αδερφή, ξαδέλφη. Είναι ανοησίες αυτά τα πράγματα. Ανοησίες από την άποψη ότι μένουμε στην επιφάνεια. Μένουμε στην ταμπέλα. Γι' αυτό και λέμε ότι η οικογένεια γίνεται ξανά από την αρχή με επίγνωση. Μπορεί να είναι ίδια. Δεν είμαι κανείς όχι, δεν σας είπα να αφήσετε την οικογένειά σας. Μπορεί και να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εξαίματος. Αυτό το εξαίματος. Τι, πάλι μεσαιωνικά παλιακά πράγματα. Η οικογένεια είναι άνθρωποι που αγαπώ και με αγαπάνε, με σέβονται και τους σέβομαι, με στηρίζουν στα δύσκολα και πάνω απ' όλα γελάνε και χαμογελάνε με τις χαρές μου. Αυτή είναι η οικογένεια. Τώρα, μπορεί να είναι η οικογένεια αυτή που μου όρισε η βιολογία και ο νόμος. Μπορεί και να μην είναι. Οπότε, είναι μια καλή αφορμή σε αυτές τις καταστάσεις που με πρόδωσε ο γονείς μου να πω ότι με προδώσανε δύο άνθρωποι. Τι δηλαδή, άλλα περίμενα και κάνανε την παγαποδιά. Εκεί που περίμενα να με βοηθήσουν, με πετάξανε στα τάρταρα. Είναι ένα μεγάλο βήμα, ξέρετε αυτό, η αποδόμηση των γονιών. Και είναι μια καλή αφορμή το να αρχίσουμε να αποδομούμε γονείς, συστήματα, κοινωνία. Είναι πραγματικά αναγκαίο αυτό για να το ξαναδομήσει κάποιος ουσιαστικά. Και
ο λόγος που σας προσκαλώ, αν θέλετε πάλι, με αφορμή την ερώτησή της, είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αποκοπούν οι συναισθηματικοί λόροι και οι νοητικοί λόροι, ο μπαμπάς και η μαμά μου, και εγώ με τον 30, 40, 50, 60, και αποκαλώ μπαμπά και μαμά, πού να τους αποκαλείτε προς Θεού, έτσι πάλι μην έχουμε εντάσεις, ότι αγαπάτε. Είναι ότι όταν το κόψω, δεν χρειάζεται να το πω. Αντιλαμβάνομαι ότι ο μπαμπάς και η μαμά είναι μέσα μου. Έτσι, και πρέπει να τον βρω. Πρέπει να βρω τον πατέρα και τη μητέρα μέσα μου. Το παιδί και το πνεύμα. Είναι τέσσερα πράγματα, έχουμε ξαναπεί. Τέσσερα. Μπορεί να είναι και πέντε, 15, αλλά λέω όταν ψάνω τον εαυτό μου, που είναι ένα πολύ γενικό πράγμα. Το είναι μου. Έλα πίσω στο κέντρο μου. Έλα πίσω στο κέντρο σου, συγγνώμη. Είναι ωραίες έννοιες ή έχασα τον εαυτό μου, που όταν κάποιος πει, ποιος είναι αυτός σου. Βρες τον εαυτό σου και φρόντισε τον. Ποιος είναι. Είναι δύσκολο, είναι πολύ γενικό, πολύ αόριστο. Όταν το κομματιάσω, θα δω ότι έχω ένα κομμάτι που πρέπει να γίνω μητέρα του εαυτού μου. Ένα κομμάτι που πρέπει να είμαι ο πατέρας του εαυτού μου. Ένα κομμάτι που είναι το παιδί του εαυτού μου. Και ένα κομμάτι που είναι το μυστήριο του εαυτού μου. Και αρχίζω και τακτοποιώ, αρχίζω και ενηλικιώνομαι, η αλήθεια είναι. Αρχίζω και επιστρέφω πίσω στην αυτονοσία, γι' αυτό έκανα πλάκα στην αρχή. Τι είναι γονείς, πόσους γονείς ξέρετε ότι έχουν ψαχτεί μέσα τους. 9 στους 10 ακολουθούν εντολές. 9 στους 10 είναι φοβισμένοι και θέλουν να κάνουν ένα deal. Ερωτευμένοι, οτιδήποτε. Πάντως είναι αδούλευτοι. Και δεν είναι κατηγορό αυτό. Όλοι μας είμαστε αδούλευτοι. Γιατί να κάνουμε τώρα στα 25 και 30 χρονών. Ακολουθούμε εντολές και κάνουμε τι κάνουμε. Δεν είναι αυτό που είναι. Και τελικά δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Οπότε, Ήρω, αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, ζήτησε βοήθεια κάποιος να σου συμπαρασταθεί. Δώρο είναι αυτό που έχει γίνει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό που ακούς και μπορεί και να συγχυστείς. Αλλά δεν θέλω να μείνω στην παρηγοριά. Είναι όντως πολύ επώδυνο όταν γκρεμίζεται ένας κόσμος. Όποιος και να σε προδώσει, είναι μια εικόνα Α και αισθάνεσαι μια προδοσία. Κάποιος σε αφήνει αμανάτη. Έτσι. Αλλά βγάλε τα φορτία. Τι έκανε ο πατέρας μου. Τι έκανε ένας άνθρωπος είναι η απάντηση. Ο οποίος γκρίπτου γίνεται. Έτσι. Βγάλετε τη λέξη. Μην ξαναλέω πάλι τα ίδια.